Σταγόνα στον ωκεανό χαρακτηρίζουν παραγωγή τον αριθμό των μετακλητών εργατών γης που θα έρθουν στην Κρήτη. Όπως προέκυψε από τη νέα κοινή υπουργική απόφαση, αυξήθηκαν τα ανώτατα όρια εργατών γης από άλλες χώρες σε 7 περιφέρειες, μεταξύ αυτών και στην Κρήτη, που φτάνει πλέον τους 1000. Αριθμός όμως αντιστρόφως ανάλογος των αναγκών που καταγράφονται στο νησί. Έχουν έλλειψη εργατικών χεριών. Και εδώ η περιοχή δικιά μας έχει ανάγκες για 5.000 εργάτες, μόνο η Ιεράπετρα. Ενδεικτικά, σύμφωνα με εκτιμήσεις, μόνο η Ιεράπετρα χρειάζεται 5.000 εργάτες γης για τουλάχιστον 9 μήνες. Συνεπώς, όπως οι παραγωγοί υποστηρίζουν, οι 1.000 δεν αρκούν για να καλύψουν ούτε το 20% των αναγκών της περιοχής. Δεν μιλάμε για 1.000, 1.000 είναι ένα που δεν καλύπτει ούτε το 20%. Έχουμε πρόβλημα στις πρεσβείες έξω, στις εγκρίσεις από τις πρεσβείες. Περνάνε από τις πρεσβείες συνεντεύξεις και απορρίπτονται. Και 2.000 και 5.000 να δώσουν στην Κρήτη, το θέμα δεν είναι τι δίνουν, πόσοι έρχονται. Πόσοι έρχονται, πόσοι εγκρίνονται από τις πρεσβείες για να έρθουν, αυτό είναι το πρόβλημά μας. Ένα ακόμα ζήτημα το οποίο προκύπτει σύμφωνα με παραγωγούς της Ιεράπετρας είναι τα προβλήματα που δημιουργούνται μέσα από τις γραφειοκρατικές και χρονοβόρες διαδικασίες, ενώ όπως λένε ενδέχεται η αίτηση να απορριφθεί και ο παραγωγός να μείνει στον αέρα. Και μια διαδικασία να ξεκινήσει ένας παραγωγός είναι τόσο χρονοβόρα. Μπορεί να πάρει και 6 μήνες και 8 και τελικά να ακυρωθεί αυτή η σύμβαση που μπορεί να κάνει. Του Υπουργείου Εξωτερικών είναι ένα το πρόβλημα, το μεγάλο. Είναι ότι τα περισσότερα έγγραφα που ζητάνε οι πρεσβείες από τους εργάτες για να ελεγχτούν είναι πλαστά. Θα μου πείτε τώρα, όλα είναι? Φυσικά και δεν είναι όλα. Ένα μεγάλο ποσοστό είναι πλαστά. Αλλά κοντά στα ξερά καίγονται και τα χλερά. Αυτό είναι το πρόβλημα του Υπουργείου Εξωτερικών και αυτό είναι και το πρόβλημα στους πρέσβεις. Και δεν αναλαμβάνουν και ευθύνη. Με φόντο το αγκάθι της έλλειψης εργατών γης που καίει τον κλάδο, οι παραγωγοί ζητούν ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων.